Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε το μάθημα στο προσωμείωτή μας. Ήδη έχουμε βάλει το πλοίο σε λειτουργία. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωνή, τον ήχο δηλαδή, για να μπορούμε να ακούγουμε καλύτερα από το μικρόφωνο. Λοιπόν, το πλοίο μας ήδη ταξιδεύει, όπως έχουμε δει και από το προηγούμενο μάθημα. Πάμε λίγο στη γέφυρα, να δούμε πρακτικά ότι έχουμε βάλει full στα χειριστήρια. Βάλουμε το τιμόνι, το έχουμε βάλει αυτό, βάλουμε το τιμόνι αυτόματο, το τιμόνι το ρυθμίζει η γέφυρα. Άλλωστε, ο προσωμιωτής αυτός αφορά το μηχανοστάσιο, δεν αφορά τη γέφυρα ναυσιπλοεία. Ήδη παρακολουθούμε τις στροφές 57. Θα δούμε λίγο τα λαμ. Είπαμε ότι τα λαμ τα κοιτάμε για οτιδήποτε συμβαίνει. Εδώ μας είπε ότι ήδη από την προηγούμενη φορά η θερμοκρασία του πετρελαίου έχει ανέβει, λόγω ότι το πετρέλαιο περνάει από το, ουσιαστικά από το προθερμαντήρα, και ρυθμίζεται. Να πάμε πάλι πίσω να το δούμε. Πολύ βασικό το κομμάτι του πετρελαίου και κατά προέκταση η καύση. Η καύση είναι το α και το ω στο πλοίο μας, γιατί το αποτέλεσμα της καύσης έχει να κάνει με προβλήματα που μπορούν να αφορούν την ίδια τη μηχανή, κατά κύριο λόγο και το μηχανοστάσιο. Την κατανάλωση που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και κυρίως για μένα όσον αφορά τους ρήπους, που οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί. Εδώ παρακολουθούμε ότι η θερμοκρασία του πετρελαίου έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί έχει ανέβει, διότι το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ βαρύ και είπαμε ότι πρέπει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο υψόδιο, σε μια συγκεκριμένη ρευστότητα, στο 13. Αυτό εδώ πέρα ένας κοντρόλερ, ένας βισκόσιτι, ο οποίος ελέγχει, συγγνώμη, αυτό είναι το φίτρο που είδα τώρα, ελέγχει πόσο πετρέλαιο θα περνάει από τον ατμό, κατά ο ατμός δηλαδή πόσο θα το ζεσταίνει. Αυτή τη στιγμή ζεσταίνεται, άμα δούμε εδώ πέρα την παράμετρο, 13 θέλουμε να μπαίνει, 13-10 θα σταματήσει η ποσότητα, δηλαδή εδώ ρυθμίζει την κινητική ταχύτητα του πετρελαίου, ώστε να έχει το κατάλληλη ρευστότητα για να μπορεί να κάνει σωστή καύση. Φίλτρο, διαφορά φίλτρου, ζεστό φίλτρο εδώ πέρα. Η επιστροφή στη δεξαμενή αναμίτσεως, όλα λειτουργούν σωστά, οπότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και το balance. Πάμε λιγάκι να το δούμε λιγάκι πίσω. Βλέπουμε ότι οι δεξαμενές ήδη σιγά σιγά είναι ανοιχτές όλες. Θα βάλουμε τώρα σε λίγο και την ηλεκτρική αντλία balance για να μπορέσει ουσιαστικά να επιταχύνουμε και μετά θα βάλουμε και την τουρμπίνα μας. Εδώ άμα παρακολουθήσουμε το χώρο, βλέπουμε ότι εδώ είναι ο χώρος του φορτίου, εδώ είναι ο χώρος των δεξαμενών που γίνεται του έρματος, η σαβούρωμα. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει η στάθμη τους, μέχρι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να πάμε στο λιμάνι να φορτώσουμε, εφόσον ξεφορτώσουμε το balance. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το πλοίο μας πάντα θα έχει ευστάθεια, θα είναι ζυγοσταθμισμένο και θα έχει όσο δυνατό την καλύτερη απόδοση. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τη διαφορά, τη κλίση. Σας έχω πει ότι υπάρχει μια ανεπαίσθητη κλίση προς τα δεξιά. Είναι γιατί είναι λίγο παραπάνω, βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, το trim. Γιατί θα δούμε ότι σύντομα θα αυξηθεί, γιατί ανοίγουμε το 4P. Τα υπόλοιπα λοιπόν ας ανοίξουμε λοιπόν την αντλία καταρχήν. Μετά να κοιτάξουμε λίγο τους διαχωριστήρες και να δούμε τι άλλο θα βάλουμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Παρακολουθούμε το διάγραμμα. Εδώ βλέπουμε το διάγραμμα το συνολικό. Θα δούμε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Όσο ξαβουρώνει το πλοίο αυτό θα ανεβαίνει προς τα πάνω, άρα αυξάνεται ο συνολικός βαθμός απόδοσης. Εδώ είναι οι στροφές της μηχανής. Και εδώ είναι το άξονα ίσχυ, εντάξει, soft power. Τι ήθελα να πω, ταχύτητα, έτσι, soft power, έτσι είναι speed parameter, εντάξει, το φορτίο δηλαδή του άξονα που έχει να κάνει το συνολικό φορτίο με τη ροπή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ροπή που πάει στον άξονα, η οποία βέβαια επηρεάζει και από τη διαδρομή του εμβόλου, επηρεάζει και από την ισχύ που φαίνεται από τη μέση πίεση, όλα αυτά τα μελετάμε και τα βλέπουμε στο διάγραμμα. Θα δούμε το διάγραμμα αργότερα που θα κάνουμε
κάποιες παραμέτρους εδώ. Συγγνώμη. Ένα λεπτάκι. Εδώ παραδείγματος χάρη έχουμε το νούμερο 1 κύλινδρο, το νούμερο 2 βλέπουμε ότι όλα πέφτουν το ίδιο. Αυτή εδώ η μέση πίεση που ρυθμίζει αργότερα είναι πάρα πολύ σημαντική, η ενδεικνυόμενη πίεση και η πραγματική πίεση. Η προπορία του, ουσιαστικά του καυσίμου, είπαμε ότι δεν πρέπει να ψεκάσει ούτε πολύ νωρίς αλλά ούτε και πολύ μετά. Όλα αυτά αναλύονται, το παλιά γινόντουσαμε, παίρναμε σε χαρτί δυναμωτικό διάγραμμα, τώρα γίνονται ηλεκτρονικά και με τηλεμετρία μπορεί και η εταιρεία να βλέπει ανά πάση στιγμή τι γίνεται. Εφόσον όλα πάνε καλά, εφόσον τα λαμ είναι υπό έλεγχο, πάμε σιγά σιγά να πάμε πάλι στο σαβούρωμα. Ξέχασα να σας δείξω και μια τέταρτη παράμετρο. Αυτή αφορά εδώ πέρα τα συστήματα επικοινωνίας μας, τη κανονική προστασία. Μας βλέπουμε εδώ πέρα το καύσιμο που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα είναι το fuel, ο κρίκος είναι εκτός, εντάξει. Νομίζω ότι εδώ είναι στο control room. Εντάξει, εν καιρό θα τα εξηγήσουμε και παρακάτω και θα δούμε και το σύστημα λίγο πυρκαγιάς. Λοιπόν, ήθελα κάτι να που είχα πει για τον αποτεφρωτήρα και είχα δείξει ουσιαστικά το σύστημα υγιεινής. Ο αποτεφρωτήρας εδώ, μισό λεπτό να το βρούμε κιόλας που βρίσκεται, νομίζω ότι είναι ένα λεπτό να το βρούμε γιατί και εγώ, bridge separate, εδώ είναι διαχωριστήρας, εδώ είναι ο διαχωριστήρας και ουσιαστικά εδώ γίνεται ο πρώτος αποτεφρωτήρας, γίνεται ο διαχωρισμός του λαδιού από το νερό από τις σεντίνες. Θα δούμε ότι υπάρχει εδώ μια ένδειξη, θα δούμε παρακάτω, δεν την έχουμε ανοίξει, η οποία ελέγχει τον αριθμό ουσιαστικά των σωματιδίων λαδιού που υπάρχουν στο νερό. Αυτά πρέπει να είναι κάτω από 15 ppi για να μπορέσουμε να αποβάλουμε 15 μέρη στο εκατομμύριο για να μπορέσουμε να αποβάλουμε το νερό έξω. Στην αρχή το νερό το μαζεύουμε σε κάποιες δεξαμένες και εφόσον είναι κατάλληλα επεξεργασμένο το στέλνουμε στη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ να ανοίξω επειδή σ' άνοιξα λίγο τις διαδικασίες και δεν έχω κάνει κάποια παράμετρα, μου χτυπάει αλάμ για προστασία για να μην πειράξει κάποιος και κάνει κάτι το οποίο είναι, θα δημιουργήσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ο αποτεφρωτής είναι εδώ. Εδώ είναι ο αποτεφρωτής μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει και βιβλίο. Εδώ και με δύο πράγματα. Και με τα στερεά, δηλαδή όπως είναι στουπιά και οτιδήποτε είναι στερεά. Δεν και με πλαστικά. Τα πλαστικά απαγορεύεται να καούν, τα φυλάμε και τα δίνουμε στερεά. Εδώ και με τα πετρελοειδή, ό,τι είναι κομμάτι του πετρελαίου και τα κομμάτια τα οποία μένουν πανιά, στουπιά και όλα αυτά. Γενικά σκουπίδια και τα σκουπίδια του πλοίου. Έχουμε ξεχωριστές θέσεις που καίγονται. Ώστε λοιπόν να μην υπάρχει δυνατότητα και αυτό καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που έχει ο πρώτος μηχανικός, ώστε να ελέγχεται όταν στο επόμενο λιμάνι γίνει επιθεώρηση ότι δεν έγινε κάποια μόλυνση στη θάλασσα. Οι κανονισμοί, ξέχασα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί και με χρηματικό πρόστιμο αλλά και με φυλάκιση. Γι' αυτό και πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι προδιαγραφές μας. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Και κάνω εγώ έναν έλεγχο γύρω-γύρω να δω οι ψυχτικές αν δουλεύουν σωστά. Βλέπω ότι έχουν κατέβει θερμοκρασίες στους ψυχτικούς θαλάμους. Εξηγήσαμε περίπου τι ακριβώς δουλεύει η ψυχτική. Η ψυχτική η δουλειά της είναι να αφαιρεί θερμότητα από έναν χώρο και να τον αποβάλει σε κάποιον άλλον, σε προκειμένη πτώση από το ψυχτικό θάλαμο στη θάλασσα. Και η θάλασσα, τώρα έμεσα στη θάλασσα, το αποβάλλει στο νερό αυτό το απεσταγμένο και αυτό μετά το αποβάλλει στη θάλασσα. Εντάξει. Ακριβώς έτσι για να αντιλαμβανόμαστε αυτό. Λοιπόν, εδώ, άμα το δούμε παρακάτω, το απεσταγμένο νερό αποβάλλεται από τη θάλασσα. Άρα, η έμεση κατάληξη είναι η θάλασσα. Τώρα, οι διαφορές των πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι στα όρια που έχουμε βάλει. Όπως βλέπουμε, η αναρρόφηση είναι περίπου 2 bar, η κατάθλιψη είναι 11. Οι λειτουργίες είναι φυσιολογικές. Μια γρήγορη ματιά που κάνω. Άρα δηλαδή και η ψυχτική εγκατάσταση λειτουργεί πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε κίνδυνο να χαλάσουν τα τρόφιμα και δεν είναι και εύκολο. Καταλαβαίνετε, δεν είμαστε σε στεριά. Πρέπει να πάμε στο επόμενο λιμάνι, το μπορεί να είναι μετά από 2, 3 ή 4 μήνες. Πολύ σημαντικό είναι εδώ πέρα οι τουρμπίνες μας. Εδώ οι τουρμπίνες δουλεύουν κανονικά. Οι τουρμπίνες παίρνουν από ένα αριθμό στροφών και μετά. Γι' αυτό και στην αρχή, για να ξεκινήσει, επειδή είναι δίχρονη μηχανή, ενεργοποιούνται τα blower. Και όταν πάρει κάποιες τροφές και μετά, τώρα δεν λειτουργούν τα blower, διότι ουσιαστικά λειτουργούν οι τουρμπίνες μας. Βασικό για την τουρμπίνα σημαντικό είναι ο αέρας που μπαίνει στη σάρωση, όπως και ο αέρας του ψυγείου, γιατί θέλουμε το κατά βάρος, η ποσότητα, όπως είχαμε πει
αναλογία καυσίμου αέρα είναι στοιχειομετρική με περίσσια αέρα. Άρα, αν ο αέρας μπει λιγότερο, θα έχουμε ατελή καύση, κάτι που δεν θέλουμε. Το ξέχασα να πω ότι το τούρμπο της κυρίας μηχανής μας είναι δύο εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η απώλεια του τούρμπου δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση. Δηλαδή, δεν έχουμε ουσιαστικά μηχανή. Δηλαδή, και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στην παρακολούθησή του. Εδώ είναι οι θερμοκρασίες των κουζινέτων. Είναι στα φυσιολογικά όρια, ακόμα είναι χαμηλά γιατί δεν έχουμε αυξηθεί στροφές. Η θερμοκρασία των καυσαερίων και πολύ σημαντικός παράγοντας για μένα είναι η θερμοκρασία και η πίεση. Η θερμοκρασία και η πίεση του λαδιού λίπανσης, γιατί αυτό πρέπει να κρατάει μια σταθερή τιμή. Η πίεση αφορά την ποσότητα και η θερμοκρασία αφορά τη ρευστότητα. Δηλαδή να κρατάει το λάδι στην κατάλληλη ρευστότητα και να μην δημιουργεί ούτε λιγότερη ρευστότητα που θα έχει αποτέλεσμα να έχουμε μικρή λιπαντική μεμβράνη, αλλά τριβές που αυτό πιστεύω θα αυξηθεί και τη θερμοκρασία, αλλά ούτε και να αυξηθεί παραπάνω, δημιουργώντας ατμούς οι οποίοι δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα για να προστατευτεί η μηχανή και οι άνθρωποι να γίνουν shutdown. Αυτομάτως, αν αυτή η θερμοκρασία ή η πίεση ανέβει, πέσει κατά από ένα όριο και το δίσκο τη θερμοκρασία, η μηχανή θα κάνει αυτόματα shutdown. Όλο το σύστημα του αυτοματισμού τη μηχανή βρίσκεται εδώ, το υπολογιστικό σύστημα. Αυτό είναι ένα σύστημα, όταν το βάλει στο αυτόματο, το κυρίζεται ο πρώτος. Μπορεί να κάνει και παράμετρους επιτόπου, αλλά χρειάζεται κάποιος κωδικός να μπει. Εδώ λέει ότι είναι 1-1-1, δεν το πειράζουμε προς το παρόν. Εδώ αφορούν όλες τις λειτουργίες που αφορούν τις μηχανές, παραμέτρους. Εντάξει, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι ακριβώς μπαίνει, τι ακριβώς έχετε από πιέσεις, θερμοκρασίες, προπορίες, αργοπορίες. Είναι πάρα πολύ βασικό οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις που αντιστοιχούν στον κύλινδρο, γιατί έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την καύση. Δημιουργούμε αυτό που σας είπα, τα υδραυλικά συστήματα, κυλινδρέλαια, αέρας άρρωσης κτλ. Και εδώ έχει κάποιες επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Απαιτεί έτσι, γι' αυτό και τώρα τα πλοία έχουν και αυτοματιστεί μέσα από ηλεκτρολόγο. Απαιτεί πάρα πολύ καλές γνώσεις. Και εμπλέκεται και εδώ και η θεωρία. Είπαμε ότι όλα αυτά μαζί, και η θεωρία και η πράξη, πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν εδώ τώρα να δούμε αν. Όπως είμαστε λίγο να βάλουμε ένα-ένα. Σε λίγο θα δούμε ότι κατά καιρούς εδώ είναι το σύστημα balance. Το balance σύστημα είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν διάφορους τρόπους επεξεργασίας, κάθε ένα πλοίο έχει το δικό του. Τι έλεγα προηγουμένως, το σύστημα λοιπόν παρακολούθησης των αλάμ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει, αυτό βρίσκεται στο control room. Το control room έχει δύο τέτοιους πίνακες. Εδώ μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τι αλάμ θέλουμε. Κάποια αλάμ, όπως θα δούμε παρακάτω, επειδή το πλοίο είναι αυτόματο, να δείτε κάτι μισό λεπτάκι, να το, αν το βρω κιόλας, να δω που βρίσκεται, γιατί μην νομίζετε κι εγώ το κοιτάω. Εδώ, όπως βλέπετε, επειδή από τις 5, έτσι ώρα το είναι αυτόματο, το μηχανοστάσιο πρακτικά κλείνει, εδώ βλέπουμε ανάλογα ο καθένας τα αλάμ που παίρνει στην καμπίνα του και με αποτέλεσμα όποιος έχει βάρδια, κυρίως ο δεύτερος και συνήθως η τρίτη είναι, κατά κύριο λόγο, να κατεβαίνουν. Να δούνε και αν είναι κάτι σοβαρό, κατεβαίνουν όλοι. Άρα, δηλαδή, τώρα αυτό το σύστημα, εδώ το αλάμ, βλέπουμε ακριβώς τι ακριβώς υπάρχει και στην καμπίνα του καθενός. Ο πρώτος ασφαλώς έχει τα πιο πολλά αλάμ, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτά είναι στην καμπίνα του, οπότε ανά πάση στιγμή μπορεί να βλέπει και να δει τι ακριβώς γίνεται, όπως βλέπουμε και η γέφυρα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθούμε όλο το πλοίο μας αναλυτικά. Βλέπουμε όλο το πλοίο, όλα τα μηχανήματα. Το σύστημα πυρκαγιάς πολύ βασικό. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αλάμ. Έχει ανάψει, έχουμε φυσικά στο Λέβητα και στις σεντίνες. Οι σεντίνες είναι λογικό να υπάρχουν, να το βλέπουμε δηλαδή, αυτά που είπαμε εδώ, αυτά που βλέπουμε εκεί. Οι σεντίνες είναι λογικό να υπάρχει, γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ύψος σεντινών, οι οποίες γεμίζουν και πρέπει σιγά σιγά να τις επεξεργαστούμε. Άρα στην πορεία λοιπόν θα γίνει το γενικό operation, το οποίο αφορά τη λειτουργία, την παρακολούθηση ή αν συμβεί κάτι, την επέμβασή μας. Λοιπόν, εδώ, αν πάμε στο σύστημα των σεντινών. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η στάθμη, που σημαίνει ότι να είμαστε εδώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να αρχίσουμε να το περάσουμε στην πορεία από το διαχωριστήρα και μετά, αφού φτάσει στην κατάλληλη ποσότητα, είπαμε 5 ppi, 15 ppi, να το αποβάλουμε στη θάλασσα. Τα βήματα είναι απλά, λοιπόν ένα-ένα, για να μην σας κουράζω και για να μην μπερδευόμαστε. Πάμε λοιπόν στο balance. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εμείς θα ανοίξουμε την αντλία. Την ηλεκτρική, οπότε πάμε στην ηλεκτρική αντλία. Είμαστε καλό, νομίζω ότι είναι 162. Αν όλα πάνε καλά, να δούμε, να την κάνουμε local. Αν το έχω ανοίξει, γιατί δεν θυμάμαι αν το έχω ανοίξει, γιατί να δω αν το έχω ανοίξει ή όχι. Να δούμε σε λεπτάκι. Να ανοίξω το γενικό. Αυτό ανοίγει από πάνω. Προηγουμένως που τα πείραζα,
Δεν το έχω ανοίξει. Πάμε να το ανοίξουμε λιγάκι να δούμε που βρίσκεται. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι εδώ. Θέλω να βρω αυτό που βρίσκεται. Εδώ ο διακόπτης εδώ. Εδώ κανονικά, εφόσον δεν έχω ανοίξει κάτι, πρέπει να ανοίξω το διακόπτη. Αυτό βρίσκεται στους γενικούς διακόπτες. Πάμε λίγο πίσω να δούμε που βρίσκεται. Μισό λεπτάκι. Κοιτάω εδώ. Run, test. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Local. Balance. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κάποιο διακόπτη δεν έχω ανοίξει. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πίσω. Να το βρω, δεν θυμάμαι και πού είναι, μην νομίζετε. Δεν μπορώ να το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, κάποια είναι εδώ. Τους πάμε έναν ένα. Θα το βρούμε κιόλας που είναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, δύο. Τρία. Θα κοιτάω κιόλας, μπρος έχει πέσει και τίποτα. Κάτι. Όλα αυτά να ξέρετε ότι κάτι δεν έχουμε ανοίξει, εντάξει. Και ένας καλός έλεγχος. Κάτι που έχω ξεχάσει τώρα, που βρίσκεται αυτό. Πάμε λιγάκι, νομίζω ότι βρίσκεται κάπου. Δεν νομίζω να είναι εδώ. Τώρα είναι μπροστά μου και το βλέπω. Είναι ο γενικός διακόπτης που ανοίγει από τον πίνακα ελέγχου. Αλλά δεν θυμάμαι που είναι και αυτό το βρω, δεν πειράζει. Μπορώ να λίγο τρώω το χρόνο σας, αλλά κάνω και έναν έλεγχο. Δεν είναι εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι παραπάνω. Κάτι δεν έχω ξεχάσει. Θα το βρούμε όμως. Υπομονή θέλει. Έτσι κι αλλιώς το πλοίο δεν έχει πάει κάποιο άλλο. Είμαι σίγουρο δεν είναι εδώ. Για να δω κάτι άλλο, μισό λεπτάκι να δω πώς από εδώ το βρω. Είναι εμένα στις 24, λογικό είναι. Συνέχεια είναι. Είναι τώρα στα μάτια μου και δεν το βλέπω. Όχι, εδώ είναι σωστά να μένω. Πάμε λιγάκι λίγο την υπομονή, συγγνώμη για αυτό. Αλλά είναι κάπου τώρα στα μάτια μου και το έχω δει. Είναι, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Είμαστε στο control room τώρα, για πάμε πάλι από την αρχή. Να τα πάρουμε από την αρχή πάλι, από όλα από την αρχή για να πρέπει. Να μην μπάλανς. Θεωρητικά αυτό εδώ πρέπει να ανοίγει. Αυτό τώρα είναι κλειστό, τώρα ανοιχτό. Αλλά αυτό συνδέεται από πάνω, από το control room. Και γι' αυτό δεν έχει ανοίξει. Γι' αυτό και είναι κλειστό. Είναι κλειστό. Αυτό είναι το κομμάτι εδώ που θέλω να βρω το αντίστοιχο στο control room εδώ. Λοιπόν, εφόσον 164 του λέω, όχι, εδώ με πάει πίσω. Συνεχίζει το balance, βέβαια δεν κάνουμε τίποτα. Λίγο συγγνώμη να το βρούμε. Δεν το θυμάμαι και εγώ απ' έξω. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λοιπόν, ένα-ένα. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Δεν είναι. Αυτό είναι, αυτό εδώ είναι. Αυτό τα θεωρητικά τώρα πρέπει να ανοίξει. Για να δούμε αν πάνε όλα καλά. Άνοιξε. Είναι αυτό που σας έλεγα. Εντάξει, θέλει λίγο ψάξιμο. Υπομονή. Σιγά σιγά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε το μοτέρ. Εφόσον έχουμε κάνει προθέρμανση, θέλει σιγά σιγά. Έχουμε κάνει προθέρμανση. Βλέπουμε εδώ τις παραμέτρους. Εδώ θα αρχίσουμε να ανοίξουμε την ποσότητα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τα valves πίσω. Εδώ θα αρχίσω να ρυθμίζω τις στροφές, εφόσον τη βάλω μπρος της αδλίας. Αρχίζει τώρα να παίρνει κάποιες στροφές η αδλία. Πάμε λίγο πίσω να δούμε τώρα
Εδώ θα δούμε ότι αρχίζει να η στροφή της Αντλίας το πάει από εδώ. Πάει αρνητικά, θα κλείσω αυτό. Τώρα βγάζει. Ωραία. Αυτό. Θα σου πω τι έγινε τώρα. Κάτι άλλο άνοιξε. Μισό λεπτάκι. Να έτσι μια ματιά να δούμε τι έγινε. Μάλλον τώρα το αλάμα αυτό πρέπει να μπήκε και η δεύτερη μηχανή, γιατί αναγκαστήκαμε να βάλουμε παραπάνω φορτίο. Εντάξει, οι σεντίνες παραμένουν, θα τις δούμε μετά. Για να δούμε λίγο τις ηλεκτρομηχανές μας. Είναι αυτό που σας είπα. Επειδή βάλαμε και επιπλέον τώρα αντλία, οι ανάγκες φορτίου ανεβήκανε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί παραπάνω, παραπάνω φορτίο, δηλαδή χρειαστεί και δεύτερη ηλεκτρομηχανή. Αν δεν είχαμε βάλει στο αυτόματο, αυτό που θα γινόταν για να προστατευτεί το δίκιο από πεφόρτωση, γιατί μπορεί να πάρει φωτιά, η ηλεκτρομηχανή θα έσβηνε και αυτομάτως θα έπαιρνε η emergency. Οπότε καταλαβαίνετε και θα έσβηνε και μετά η κυρία μηχανή σιγά σιγά, θα δημιουργούνταν σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι και τόσο εύκολο μετά η επαναφορά, πιστεύω. Θέλει κάποια διαδικασία και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, να βαράνε τα λάμπ και όλο αυτό το άγχος. Πάμε πάλι πίσω εδώ στο σύστημα, λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο εδώ πέρα την παροχή. Μισό λεπτά για να τη ρυθμίσω εγώ κατάλληλα. Μισό λεπτάκι. Ναι, εγώ άνοιξα αυτό. Τίποτα, ρυθμίζω την αντλία τώρα. Όπως βλέπετε έχει αυξηθεί η παροχή, τη βλέπετε, θα αυξηθεί και παραπάνω. Τη φυσική ροή το βάζω μέσω της αντλίας, ανεβάσω λίγο, σιγά 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 να ανεβάσω λίγο την παροχή της, σταδιακά. Αυξάνεται η ποσότητα, βλέπετε αυξάνεται η ποσότητα, θα την ανεβάσω λίγο παραπάνω ακόμα. Τις στροφές της σιγά σιγά. Βλέπετε αυξάνεται η παροχή και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ετοιμάσω και τη δεύτερη μετά, να το βαπόρ να σαβουρώσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, εφόσον πάω σταδιακά, μισό λεπτάκι, να ανεβάσω και άλλο στροφές, σε 100%, και εδώ είμαστε στο μάξιμου τώρα, αυτό γίνεται σταδιακά, βλέπετε ότι ανεβαίνουν το μάξιμου, δηλαδή ουσιαστικά το πήραμε τώρα περίπου 3.000 κυβικά μέτρα την ώρα, εντάξει. Και θα ετοιμάσω και την τουρμπίνα. Να ετοιμάσω την τουρμπίνα μέχρι να δω και τα υπόλοιπα. Η τουρμπίνα θέλει κανένα μισάωρο. Αν δεν προλάβει να ζεσταθεί, τώρα θα προλάβει στο επόμενο μάθημα. Πάμε λιγάκι να ετοιμάσουμε την τουρμπίνα. Βλέπουμε λιγάκι τα λάμ. Όλα πάνε καλά. Ας παρακολουθήσουμε λίγο. Εδώ να δούμε ότι ανεβαίνει η απόδοση. Βλέπω ότι αυτό ανεβαίνει σιγά σιγά. Αυτό που σας είπα σιγά σιγά. Όσο σαβουρώνει, σταδιακά θα αυξάνεται γιατί βουτάει η προπέλα πιο πολύ μέσα και καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά ένα μέρος του έργου δεν πάει χαμένο. Γιατί αυτή τη στιγμή το βαπόρι να τσέτε έχει σχεδιαστεί και το μάτσι με το δυνατήτων να είναι φορτωμένο. Όταν το κατασκευάζουν οι ναυπηγοί, το σχεδιάζουν να είναι φορτωμένο και εκεί βάζουν τις παραμέτρους των μηχανημάτων. Αλλά δηλαδή το πλοίο έχει σχεδιαστεί να είναι φορτωμένο και εκεί να δίνει το μάξιμου. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι βοηθητικά μέχρι να φτάσει στη φόρτωση. Άρα, γιατί εκεί είναι, είναι η μεγάλη διάρκεια. Άρα το πλοίο αυτό σχεδιάστηκε να μεταφέρει φορτίο. Αυτό δεν σχεδιάστηκε να πηγαίνει άδειο. Οπότε εκεί, όταν είναι φορτωμένο, θέλουμε να έχουμε τη μάξιμου απόδοση. Βέβαια, εδώ η παράμετρο εδώ ελέγχει και τη γάστρα, τη ρήπαση τη γάστρα, γιατί πρέπει να βγαίνει να καθαρίζει, γιατί και αυτό είναι ένα επιβαρυντικό λόγο τη απόδοση. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε λιγάκι εδώ τι γίνεται. Να ετοιμάσουμε λίγο την τουρμπίνα μας. Μισό λεπτάκι μας.
Λοιπόν, εδώ είναι η τουρμπίνα. Λοιπόν, η τουρμπίνα λοιπόν για να ετοιμαστεί, καταρχήν αυτό που θα κάνουμε είναι να την ανοίξουμε, να γίνει μια προλίπαρση. Οπότε ξεκινάει να γίνει, αν θα ανοίξει η αντλία προλιπάρσεως, αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ανοίγει, πάλι κάτι έχω ξεχάσει. Για να μην ανοίγει η αντλία προλιπάρσεως, πάλι κάτι έχω ξεχάσει. Βλέπουμε ότι μόνο του πάει, κανονικά εδώ έπαιρνε να ανοίξει. Άρα δηλαδή δεν έχω ανοίξει κάποιο διακόπτη. Θα δούμε τι γίνεται. Χωρίς προλίπαση δεν πρόκειται να πάρει. Πάμε λιγάκι να δούμε τι ξεχάσαμε να ανοίξουμε. Τι έχουμε κάνει λάθος τώρα εδώ. Για να δω τι ξέχασα εδώ και το βλέπω. Να το. Αυτή εδώ είναι. Επαναλαμβάνω για πάλι φορά. Τίποτα δεν γίνεται δεσκεμένο. Βλέπετε και εγώ αυτή τη στιγμή καθυστερώ και ίσως το λάθος που κάνω στη φωνή μου. Βλέπετε το. Ήθελα να είναι φυσιολογικά όλα. Δεν θέλω να παρουσιάζω κάτι στημένο. Ό,τι κάνω, το κάνω και εγώ και μαθαίνω συνέχεια. Κάθε φορά μείνω με τα ξερόλα. Απλώς μόνο του πάει. Θέλω να πούμε και στη λογική ότι ο προσομοιωτής δεν είναι ένα εργαλείο που το μαθαίνουμε απ' έξω. Ο προσομοιωτής μας βοηθάει στο να μπορούμε να αποκτάμε εμπειρία όταν πάμε σε ένα ανάλογο πλοίο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Άρα δηλαδή πάει με τη λογική. Τώρα θα πάρει η τουρμπίνα. Άρα βλέπουμε ότι κάνει μια προλίπανση. Εδώ αυτή τη στιγμή που κάνει προλίπανση για να σβήσει αυτό πρέπει να κάνουμε ένα reset. Αν όλα πάνε καλά, έσβησε. Άρα γιατί έκανε reset. Θα ανοίξουμε οπωσδήποτε το συμπύκνωμα, να δούμε αν η αντλία συμπυκνώματος είναι για να λειτουργήσει. Όμως πρέπει να λειτουργήσει η αντλία συμπυκνώματος. Για να λειτουργήσει η αντλία συμπυκνώματος, θα κάνουμε μια επαναφορά να λειτουργήσει το συμπύκνωμα και μετά θα το απομονώσουμε. Το συμπύκνωμα λοιπόν πηγαίνει, όπως είπαμε, εδώ, σε αυτή τη δεξαμενή, τη hot well που τροφοδοτεί το καζάνι. Εντάξει, αυτό που είπαμε, γιατί είναι και ζεστός ο βαθμός. Γυρίζουμε πάλι πίσω. Οπότε ουσιαστικά θα βάλω εγώ την αντλία μου. Αφού ανοίξω τις αναρροφήσεις. Αυτό αλλιώς, αν δεν πάει σε κάποιο όριο, δεν θα πάρει αντλία. Πρέπει να είναι όλα εναρμονισμένα. Μας δίνει και εδώ οδηγίες σαφές πώς ακριβώς χρειάζεται. Πρέπει να γίνει η προθέρμανση και μετά το κλείσουμε. Ας το βάλουμε local, δεν πειράζει. Και θα το κλείσουμε από εδώ. Οπότε ξεκίνησε. Νούμερο 1, νομίζω. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα μέρος πηγαίνει στη δεξαμενή και ένα μέρος πηγαίνει πίσω. Κάνει ένα επιστροφή. Στο θάλαμο. Του συμπυκνωτή. Ο συμπυκνωτή είναι εδώ πέρα, παίρνει ουσιαστικά τον ατμό και το βγάζει σε, προσέξτε, σε νερό. Άρα το νερό αυτό που χρησιμοποιείται, το απεσταγμένο για να γίνει ατμό, δεν χάνεται. Ο ατμό ο οποίο περισσεύει, αναγίνεται πάλι νερό, γιατί το νερό αυτό για να το φτιάξουμε από τη βαπορίτα με παρακάτω, χρειάζεται και αυτό να ξοδέψουμε κάποια ενέργεια. Αυτό θα το βλέπουμε στο συνολικό βαθμό απόδοση. Πάμε λοιπόν εδώ λοιπόν πρακτικά, αφού ανοίξαμε την κατάθλιψη, θα ανοίξουμε ουσιαστικά και τον ατμό. Σιγά σιγά θα το αφήσω εγώ ένα 10% να ζεσταθεί. Αυτό θα πάρει μόνο του. Θα το δώσω εγώ κάποια κίνηση περίπου. Ένα σημείο σε 100 στροφές. Εδώ και θα περιμένω κάνα 20 λεπτό. Κάνοντας κάποια επαναφορά, κάποιο reset. Θα δούμε εδώ πέρα θα αρχίσει να γυρίσει. Τώρα προς το παρόν θέλει κάποια διαδικασία αυτό. Ετοιμάζω και λίγο τη διαδικασία της τουρμπίνας από εδώ. Από την το κομμάτι balance, δηλαδή θα ανοίξω εδώ πέρα το κομμάτι που θα τραβήξει η τουρμπίνα, θα ανοίξω το επιστόμιο της τουρμπίνας στο 50%, λάθος, έλα, βιάστηκα, αυτό πρέπει να ανοίξω. Δεν έχει ξεκινήσει. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, αναβαίνουμε. Ένα εδώ πήρε. Να δούμε λίγο τι γίνεται στις τσαμενές μας. Τα λάμπ πάντα τα κοιτάμε. Δεν πρέπει τίποτα να είναι το οποίο θέλει άμεση αντιμετώπιση. Έγινε, έλα. Πάει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαβουρώνουμε.
Μάλλον να προλάβει να πάρει, όταν θα βρει ένα σημείο θα κάνει εξορρόπηση μετά της κάρτας της Αμενής ώστε να φορτώσει το ίδιο σημείο. Για να μην έχουμε και διαφορές. Βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά προς τα δεξιά. Αλλά δηλαδή πρέπει αυτό να είναι ισοβαθμισμένο, έτσι να υπάρχει ισοβαθμίση. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά το μετακεντρικό ύψος πέφτει, σε λίγο θα φτάσει το κόκκινο θα σβήσει, αλλά έχει φτάσει στο θέμα ασφαλείας. Είχα κάνει να αλλάζω στα πρώτα μαθήματα, όταν αυξηθεί το μετακεντρικό ύψος πάρα πολύ, έχουμε ασταθή ισορροπία, δεν έχουμε σταθερή ισορροπία, οπότε εκεί σημαίνει ότι το πλοίο, άμα πάρει κλίση απότομη, γιατί έχει συγκεκριμένη κλίση, δεν μπορεί να επανέλθει. Εντάξει. Υπάρχει το ουδέτερη, υπάρχει το, αυτό που θέλουμε και η ασταθή. Η ασταθή όταν είναι ψηλά το κέντρο βάρους, εντάξει, το μετακεντρικό ύψος. Τώρα αυτό θέλουμε, γι' αυτό κατεβάζουμε το μετακεντρικό ύψος για να κρατήσουμε σταθερή ισορροπία, για να μην, όταν το πλοίο έχει κλείσει λόγω θάλασσας, να μπορεί να επανέρχεται και να μην έχουμε δυσάρεστα πράγματα. Οι δεξαμενές όλες αυτές δεν είναι ενιαίες, έχουν διαφράγματα για να μην έχουμε μεγάλες μετατοπίσεις του υγρού. Λοιπόν, εφόσον δουλεύουμε εδώ πέρα, μέχρι να κάνει το balance και να αισθανθεί, πάμε να κάνουμε λίγο και λίγο, πάμε λίγο στα προϊφάια μας. Έχουμε του λαδιού και του πετρελαίου, θα φτιάξουμε του πετρελαίου, όπως έχουμε πει εδώ όπως θυμόσαστε. Α, να πάμε λίγο στη θάλασσα τώρα, εφόσον ταξιδεύει, μπορούμε τη θάλασσα την υψηλή να την απομονώσουμε και να παίρνουμε από τη χαμηλή αναρρόφηση. Ήδη το πλοίο ταξιδεύει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη βαπορέτα σε λίγο να παίρνουμε ουσιαστικά πεσταγμένο νερό, το οποίο θα το παίρνουμε από τη θερμοκρασία εξόδου του νερού που βγαίνει από τους περιοχητώνιους χώρους, εφόσον κάνουμε ένα κενό. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα βράσουμε τη θάλασσα και μετά αργότερα θα τη συμπυκνώσουμε. Το συμπύκνωμα που είναι το νερό, το πεσταγμένο, γιατί το αλάτι κατακάθεται όταν βράζει η θάλασσα. Το αλάτι είναι βαρύ, αυτό που βγαίνει το νερό, το οποίο είναι πεσταγμένο, καθαρά πεσταγμένο. Και αυτό βέβαια με κάποιες προδιαγραφές να μην έχει καθόλου αλάτι, θα δούμε τους αυτοματισμούς που υπάρχει. Εδώ είναι η κύρια μηχανή μας, η ροπή της, εντάξει, οι στροφές της, συγγνώμη, όσο αφορά είναι η υποδύναμη. Το expansion tank, σε λίγο αυτό που έχουμε κρεμότητα είπαμε οι σεντίνες, εντάξει, οι σεντίνες, οι σορτίνες μετά τις δούμε αργότερα γιατί σιγά σιγά αυξάνονται, εντάξει, από τα νερά των σεντινών κτλ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα νερά που περισσεύουν, πάμε λοιπόν, πάμε πάλι πίσω, έχουμε χρόνο να πούμε πολλά μαθήματα, συνεχίσουμε, πάμε λοιπόν λίγο στο προϊφάρια και αυτό θέλει μια διαδικασία. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα για το προϊφάρια. Το προϊφάρια λέγεται διαχωριστής, ήταν παλιά. Ήταν και το κλαριφάια, τώρα έχει ουσιαστικά είναι ένα, έχουμε δύο, νούμερο ένα και νούμερο δύο, τώρα το έχουμε για το βαρύ, το άλλο για το δίζελ, έχει να κάνει με τους δίσκους. Ο σκοπός του είναι να επιταχύνει το γρηγορότερο διαχωρισμό του υγρού πετρελαίου από τις προσμίτσεις, το νερό κατά κύριο λόγο και τις υπόλοιπες προσμίτσεις. Βέβαια, εδώ πρέπει για να γίνει αυτό, πρέπει το πετρέλαιο να φτάσει σε μια θερμοκρασία. Δεν θέλουμε να είναι πάνω από 100 βαθμούς, γιατί αν πάει πάνω από 100 βαθμούς, ο λόγος που ζεστεύουμε το πετρέλαιο είναι για το εξόδες του, να το ρευστοποιούμε, αλλά και αυτό πρέπει να είναι μέχρι ένα σημείο, γιατί αν πάει πάνω από 100 βαθμούς, το νερό που είναι μέσα στο πετρέλαιο δεν πρόκειται να διαχωριστεί, γιατί πάνω από 100 βαθμούς το νερό θα γίνει αέρας, ατμός, άρα πρέπει να φτάσει γύρω στους 98-99, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο σκοπός μας είναι να αποχωριστεί το νερό από το πετρέλαιο. Αν μετά περάσει μέσα και πάει στη μηχανή, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλει λίγο προσοχή. Οι δεξαμενές θέλουν προσοχή, η θερμοκρασία. Για να είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας, θερμοκρασία ανάπλεξης, εντάξει, και αυτό θέλει πολύ παρακολούθηση. Βέβαια, όλα αυτά τώρα είναι αυτοματισμοί και τα φτιάχνουν. Δεν έχουμε πει καθόλου στην αποθήκευση του πετρελαίου, δεν έχουμε ξεκινήσει πώς είναι ξεχωριστά το κάθε δίκτυο. Θα δούμε στην πορεία που ξεκινάει το πετρέλαιο από εκεί που το παίρνουμε απ' έξω, από την μπάριζα ή από τα μπαρκεράδικα, από κάποια πλοία και πού φτάνει. Λοιπόν, εμείς τώρα υποτίθεται ότι έχουμε δύο δεξαμενές, έχουμε τη settling και τη service. Οπότε η μετάγκηση θα γίνει από τη settling στη service. Οπότε αυτές τις δύο θα παίξουμε. Εδώ είναι ουσιαστικά το σημείο που θα δούμε παρακάτω. Όπως καταλαβαίνουμε εδώ, όπως βλέπετε, περνάει ο ατμός για να κρατάει το πετρέλαιο σε ένα συγκεκριμένο εξόδες. Είπαμε όμως γύρω σε 98 βαθμούς, προθερμαντήρας δηλαδή. Αυτή η ατλία, η τροφοδοτική, είναι μέσα στο διαχωριστήρα, η οποία θα κυκλοφορήσει το πετρέλαιο από τη μία δεξαμενή στην άλλη. Ας υποθέσουμε το νούμερο 1. Θα να θυμάμαι και τι παίρνω και τι θυμάμαι εδώ που πάει. Λοιπόν, εδώ είναι ένα που θα περάσει και ένα που θα επιστρέψει. Θα γίνει κάποιο εσωτερικό καθαρισμό. Θα το περάσει και θα το στείλει στη Σέτλιν. Δηλαδή αυτό θα ξεκινάει ένα μέρος στη Σέτλιν και μόλις ετοιμαστεί θα το στείλει στη Σέτλιν, εντάξει. Άρα δηλαδή στην αρχή θα κυκλοφορεί το πετρέλαιο από τη Σέτλιν στη Σέτλιν και μετά όταν ετοιμαστεί θα το ρίξει μέσα.
Λοιπόν, εμείς καθορίζουμε την ποσότητα που θα μπαίνει, γιατί θέλουμε να κοιτάμε και πόσο καίγεται, θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, εφόσον ανοίξαμε όλα τα βάλβους, θα δούμε τελικά, ανοίγουμε και την κατάθλιψη της σέλβης. Πάμε λιγάκι εδώ. Εδώ έχουμε κάποιους αυτοματισμούς που γίνεται κάποιο καθαρισμό εδώ το νερό για να καθαρίσει και τον αέρα. Αργότερα, πίεση του αέρα, το πνευματικό σύστημα και αυτό για να γίνεται να καθαρίζει τους δίσκους από τις προσμίτσεις. Λοιπόν, θα το βάλω στο αυτόματο. Αν όλα πάνε καλά, ανοίγουμε. Αυτά είναι τυποποιημένα εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει τυποκρασία 98, αυτό που σας είπα. Δεν πρέπει να περάσει πάνω από 100. Εδώ μας λέει Start, πατάμε εδώ. No θα βάλουμε, δεν χρειάζεται να καθαρίζει. Εδώ στην ένδειξη πατάμε No, ερχόμαστε εδώ πάνω και το κοφημάρουμε. Θα πατήσουμε να ανοίξει η τροφοδοτική αντλία. Αν όλα πάνε καλά, αυτό θα τραβάει το πετρέλαιο τώρα. Κάτι δεν έχουμε ανοίξει βέβαια και δεν βλέπω να τραβάει. Κάτι δεν έχω ξεχάσει, για να δω τι έχω ξεχάσει. Όχι, δεν έχει πάρει ακόμα. Να ζεσταθεί. Γίνεται κάποια προσπέραση, δεν γίνεται ζεστά το πετρέλαιο για να κάνει μια προθέρμανση για να ξεκινήσει. Θερμοκρασία. Αυτό έχουμε αφήσει το αυτόματο. Εδώ τη διαφορά θα τη ρυθμίσουμε αργότερα. Ένα λεπτάκι. Wait, περιμένουμε μέχρι να ζεσταθεί. Περνάει το νερό μέσα από κάτι το καθαρισμό. Γίνεται κάποιες προεργασίες. Το έχουμε βάλει στο αυτόματο εδώ πέρα. Βλέπουμε περνάει η παροχή του ατμού. Ανέβει η θερμοκρασία του νερού. Κάτι δεν μου αρέσει εδώ, κάτι δεν έχω κάνει καλά. Είμαι σίγουρος κάτι δεν έχω κάνει καλά. Κάτι δεν έχω ανοίξει. Τώρα το έκανα. Κάτι δεν έχω ανοίξει, το παρακολουθώ. Ναι, δεν έβλεπα την παροχή, αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν είχα ανοίξει, γιατί πρέπει να μπαίνει, βλέπετε εδώ, ό,τι μπαίνει βγαίνει, δηλαδή το πετρέλαιο, η παροχή που μπαίνει, επιστρέφει. Κάπου πρέπει να κυκλοφορεί, δηλαδή δεν μπορεί να μην κυκλοφορεί. Αυτή τη στιγμή μπαίνει από τις. Επειδή δεν έχει αρχίσει η διεργασία, όπως φεύγει από τη σέντρη, έτσι ξαναμπαίνει. Ο λόγος που έχουμε τη σέντρη είναι για να μην δουλεύει συνέχεια διαχωριστήρα, θα έχει γίνει ένα πρώτο καθαρισμό, αλλά δεν έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν θα πάμε πάλι πίσω. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Είναι εντάξει, θα πατήσουμε το Start. Εδώ θα αρχίσει τώρα να παίρνει στροφές ο διαχωριστήρας. Βλέπω ότι παίρνει στροφές από το Amber. Βλέπουμε τις στροφές που παίρνει. Και αρχίζει κάποιες διαδικασίες καθαρισμού. Πατάμε ό,τι μας λέει. Κάποια δευτερόλεπτα. Εδώ αρχίζει να καθαρίζει. Είναι αυτοκαθαριζόμενος. Και μόλις είναι έτοιμος θα αρχίσει να φύγει το πετρέλαιο από εδώ. Θα δούμε ότι ένα μέρος από τη Σέντλιν θα μπαίνει από τη Σέρβις. Οπότε αυτό θα ελαττωθεί και θα μπαίνει εδώ. Το πόσο θα μπαίνει στο ένα και στο άλλο θα εξαρτηθεί από την παροχή που ουσιαστικά θα δούμε όσο βγαίνει από την κύρια δεξαμενή του πετρελαίου, δηλαδή είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια παροχή 4,27, άρα αυτό που θέλουμε να μπαίνει μέσα είναι 4,27, δηλαδή ό,τι καταναλώνει τόσο να μπαίνει, ώστε να κρατάει σταθερή τη στάθμη. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε, εντάξει. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να γυρίσουμε πάλι πίσω. Ένα λεπτάκι να το βρω και που ήμουνα κιόλας. Εδώ είναι ο χρόνος που διαρκεί. Αυτό είναι στον αυτόματο, εντάξει. Βλέπετε κάποιες λειτουργίες που κάνει, αέρα που καθαρίζει κτλ. Μέχρι να αρχίσει, τώρα αυτό περνάει από εδώ μέσα, καθαρίζει. Ένα μέρος καθαρίζει, το υπόλοιπο επιστρέφει, σταματήσει τώρα. Τώρα το πετρέλαιο έφυγε από εκεί και γίνεται ο καθαρισμός εδώ. Τώρα το πετρέλαιο δεν επιστρέφει πίσω, γίνεται ο καθαρισμός εδώ, εντάξει. Τώρα έφυγε πάλι. Διαβέστε να δούμε. Ωραία. Παίρνει κάποιο χρόνο προετοιμασίας. Μόλις 5 τώρα, νομίζω σε λίγο μετά από κάποια δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει κάποιο καθαρισμό κάνει.
Θα ξεκινήσει μετά, νομίζω ότι είναι το τελικό αυτό, μετά από 50 κανένα λεπτό. Και όταν κλείνει, θέλει σταδιακά το κλείνουμε απότομα, υπάρχει μια διαδικασία. Ας το φτιάξουμε να ετοιμαστεί και το κομμάτι αυτό του πετρελαίου, να δείτε πώς δουλεύει, και θα ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο του μαθήματος, να δούμε και πώς είναι και το balance. Λοιπόν, θέλω να δείτε και να δείτε πώς είναι. Αυτό είναι σε touch panel, γίνεται, είναι επιτόπου, πας και το ρυθμίσεις επιτόπου, όπως τώρα το έχω εδώ, γίνεται touch panel, εντάξει. Υπάρχουν άλλα που γίνονται και το κοντρόλ αυτόματα, και αυτό αυτόματο είναι τώρα. Γίνεται ουσιαστικά ο χειρισμός αυτόματος. Υπάρχουν οδηγίες. Υποτίθεται βέβαια η συντήρηση, αλλά τα μαθαίνουμε. Αυτά θέλουμε κάποιο καθασμό αργότερα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι φοβερό. Όλα πάνε καλά. Όλα δείχνουν ότι πάνε καλά. Να τυπάσουμε και τους διαχωριστήρες. Μετά αντίστοιχο κάνουμε και του λάδιου. Νομίζω τώρα αρχίζει η κατάθλιψη. Λέει τη στάξη. Οπότε θα ξεκινήσει σε λίγο να στέλνει πετρέλαιο. Flow λέει, έτσι 1,3. Βλέπετε ότι τώρα το πετρέλαιο που πάει είναι περίπου, όλο το πετρέλαιο τώρα πηγαίνει περίπου έτσι κυβικά, πάει περίπου στη σέρβις. Εμείς τώρα πόσο θέλουμε, εδώ κάνουμε ένα, δεν επιστρέφει, τώρα αυτό το πετρέλαιο το καθαρό, εντάξει. Τώρα δηλαδή το πετρέλαιο το οποίο περνάει από το διαχωριστήρα πηγαίνει όλη η παροχή, όλη η ποσότητα. Τώρα εμείς για να ρυθμίσουμε την ποσότητα περίπου να δούμε, να το δούμε και ακριβώς πώς γίνεται, πάμε εδώ. Εμείς ουσιαστικά 4,5, οπότε 6,5 θα λατώσουμε εκεί. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε λοιπόν την ποσότητα του πετρελαίου που θα στέλνει, δηλαδή ένα μέρος θα στέλνει πάλι στη Σέτλιν. Πάτε να ξέρετε ότι το πετρέλαιο πάει μια επιστροφή πίσω, δηλαδή από τη σέρβις στη Σέτλιν, και ό,τι επιστρέφει από τη Σέτλιν στην Μπάρκενη. Άρα πάει πάντα μια θέση πίσω. Δηλαδή η επιστροφή της σέρβις είναι η Σέτλιν. Και η επιστροφή της Σέτλιν είναι η Μπάρκενη. Εντάξει, έτσι, για να το κατανοούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πάμε πάλι να δούμε λιγάκι εδώ, να ρυθμίσω λίγο την ποσότητα που θα πάει. Άρα θέλω το 80% νομίζω, Άρα δηλαδή εγώ θέλω ένα 20% να επιστρέψει. Δύο δεν είναι, δύο δεν θέλω περίπου, για να δούμε. Τέσσερα νομίζω ότι είναι καλά. Εντάξει, για να πάμε πάλι πίσω να δούμε τι γίνεται. Άρα πάει 1,8 πίσω, άρα 4,61. Τι και με. Λίγο παραπάνω, εντάξει, και λίγο το αφαιρούμε. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όπως είδατε, δεν θα γίνει. Ρεγουλάρουμε, τώρα είναι σχεδόν λίγο παραπάνω, έχουμε και λίγο παραπάνω να ανεβαίνει, εντάξει, δηλαδή στο κρατάω σε σταθερό σημείο και κατά καιρούς όταν αναψηθεί η ποσότητα θα το ρυθμίσω από εκεί. Δηλαδή τι έκανα πρακτικά για να καταλάβετε εδώ τι έκανα, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που έκανα. Ρύθμισα εγώ την ποσότητα που πάει από το πετρέλαιο το καθαρό, και αυτό καθαρό είναι, αλλά επειδή το θέλω να πάει στη σέρβιση, γιατί άμα το αφήσω κάποια δεδομένη στιγμή θα γεμίσει, το ξαναπιστρέφω πάλι πίσω στη Σέντλινγκ, καθαρό βέβαια, και ξαναπερνάει πάλι διαδικασία. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρυθμίζω εγώ ακριβώς την ποσότητα που θέλω να στείλω στη Σέντλινγκ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά, να δούμε και λιγάκι πού βρισκόμαστε για να μην σας κουράζω, στο balance. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και πάει περίπου στη μέση, θα δούμε ότι θα έχει ανέβει και ο βαθμός απόδοσης. Βλέπετε ότι προχωράει. Άρα πάμε όλα καλά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό απόγευμα.